Όπως και μόνο σηματοδοτεί την διάθεση όλων των φορέων, αλλά περιφέρειας, δήμων, εννοείται και του ΦΟΣΔΑ, αλλά και της εταιρείας, να ομορφύνουμε λίγο τον τόπο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ενώ δεν υπάρχει νερό, φυτρώνουν παντού οι μπλε σακούλες. Παντού. Τις έχουμε από πίσω μας. Και γι' αυτό ακριβώς μπήκαμε στη διαδικασία, μπαίνουμε στη διαδικασία να βρούμε έναν τρόπο διαχείρισης αυτής της απίστευτης βρωμιάς. Και όχι απλά μόνο. Είναι μια βρωμιά η οποία μπορεί να γίνει δρόμος σε μέρη τα οποία δεν έχουν την άμεση προσβασιμότητα. Άρα θεωρώ την σημερινή ημέρα, ακόμη και στο σημείο που γίνεται, πάρα πολύ σημαντική για το αύριο όλων. Είναι ένας κοινόχρηστος χώρος που θα τον αγαπήσουμε σύν το χρόνο. Κυρία Παντουλίδου, ποιος έχει την ευθύνη για όλο αυτό το χάλι? Δηλαδή, την ευθύνη, θέλετε να σας το πω επακριβώς, την ευθύνη για αυτό το χάλι μπορεί να την έχουμε όλοι. Από τους πολίτες, από αυτούς που θέλουν, από τους πολίτες. Γιατί κάποιος φτιάχνει την οικοδομή του, διορθώνει το διαμέρισμά του και δεν τον ενδιαφέρει πού θα πεταχτούν αυτά, γιατί είναι έξω από την πόρτα του. Από εκεί και πέρα έχουμε μια αστυνομία η οποία πρέπει να ελέγχει. Έχει την αυτοδιοίκηση που πρέπει προφανώς να καθαρίζει, αλλά ειλικρινά ρωτάω τώρα εγώ, πείτε μου πόσες φορές μπορείς να καθαρίσεις τόνους, γιατί αυτό εσύ το καθαρίζεις μέσα σε μια εβδομάδα μπορεί, αλλά αυτό σε μια μέρα μπορεί να γίνει έτσι. Πόσες φορές μπορείς να παρέμβεις, να επέμβεις για να έχεις μια εικόνα η οποία δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν μας και που όλα αυτά θα μπορούσαν τελικά να χρησιμοποιηθούν με πολύ καλύτερο τρόπο. Έτσι όπως έχουν δρομολογηθεί από την αυτοδιοίκηση γενικότερα.